Επιστρέψαμε στο στούντιο μαζί μας ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κύριος Νίκολας Παπαδόπουλος. Καλώς ορίσατε στον ΑΛΦΑ. Καλό μεσημέρι. Περάσατε μια περίοδο έτσι. Ηρεμίας. Εσείς το ίδιο, ελπίζω. Υπερησύλλογη. ελπίζω εντάξει, μετά από μια έντονη προεκλογική, χρειάζεται και ο κόσμος ξεκούραση από τις αντιπαραθέσεις και τις συζητήσεις. Αλλά φυσικά δυστυχώς οι εξελίξεις μας προσπερνούν όλους και πρέπει να επανέλθουμε στην καθημερινότητα και στην ανάλυση των πολιτικών εξελίξεων. Και πάνω σε αυτές τις εξελίξεις, χθες όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εσείς καταλάβατε να έχει σχέδιο η κυβέρνηση? Θεωρώ ότι η γενική πολιτική κατεύθυνση μετά που, από την ενημέρωση που λάβαμε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι δηλαδή θα ζητήσουμε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και έχουμε τονίσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας πως ως Δημοκρατικό Κόμμα είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε σε αυτές τις προσπάθειες. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι λιγότερες δημόσιες συζητήσεις και τοποθετήσεις και περισσότερη αθόρυβη και αποτελεσματική διπλωματία. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις με τα περιορισμένα μέτρα που έχει στη διάθεση της Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόεδρε, χρειαζόμαστε μια πορεία. Όταν λέμε η διπλωματία θα δώσει τη λύση για μας, τι είναι αυτό που μπορεί να φέρει η διπλωματία? Δηλαδή, πώς η διπλωματία θα οδηγήσει σε εκτόνωση της κατάστασης? Πρώτα πρέπει να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση του τι επιδιώκει η Τουρκία. Και θεωρώ ότι η Τουρκία επιδιώκει τον έλεγχο της περιοχής. Άρα, το πρώτο μήνυμα που πρέπει να σταλεί προς την Τουρκία είναι ότι αυτή η περιοχή είναι υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να είναι και το επίκεντρο της δικής μας διπλωματικής προσπάθειας. Δηλαδή, να συνεργαστούμε με εκείνες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρούν ότι πράγματι η Ανατολική Μεσόγειος είναι σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί οφείλουμε να τονίσουμε το εξής. Ο λόγος που η Τουρκία έχει κλιμακώσει την ένταση και σε τόσο σημαντικό βαθμό, γιατί μιλάμε για σημαντική κλιμάκωση, είναι επειδή υπάρχουν εξελίξεις στην περιοχή, έχουμε τις συμφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου, έχουμε τις ανακαλύψεις στην Κύπρο, στην Αίγυπτο. Η Τουρκία νιώθει ότι βρίσκεται εκτός του παιχνιδιού σε ό,τι αφορά την ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Ενδεχομένως να νιώθει ότι διακυβεύεται ο μονοπωλιακός ρόλος που έχει σε ό,τι αφορά τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Και επομένως γι' αυτόν τον λόγο συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Σίγουρα θέλει να διασυνδέσει το Κυπριακό με το φυσικό αέριο και δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτήν την παγίδα. Αλλά δεν πιστεύω ότι αυτά που κάνει η Τουρκία τα κάνει μόνο σε σχέση με την Κύπρο ή και οτιδήποτε έχει σχέση με το Κυπριακό και μόνο. Βλέπουμε ότι συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο στην Συρία, στο Αιγαίο. Και αυτό. Θέλει τον έλεγχο της περιοχής. Και με όλον τον σεβασμό, επειδή ακούω αντιφατικά επιχειρήματα από διάφορες πλευρές, δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι διασυνδέεται εκ των πραγμάτων η λύση του Κυπριακού με το φυσικό αέριο. Αφού εξάλλου η ίδια η Τουρκία αλλά και οι συμφωνίες μέχρι σήμερα αυτό που λένε ότι μπορεί να έχουμε λύση του Κυπριακού αλλά να συνεχίσει η Τουρκία να αμφισβητεί την ΑΟΣ μας. Και αντίστροφα, αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω. Μπορεί να έχουμε λύση για το φυσικό αέριο αλλά να μην έχουμε συμφωνία, συγγνώμη για το φυσικό αέριο, αλλά να μην έχουμε λύση του Κυπριακού, που και αυτή είναι η τουρκική προσέγγιση. Αυτό το μεγάλο ερώτημα. Γιατί ακούστε, το συζητούσαμε και πριν στο στούντιο. Μέσα από τη λύση να τη διώξουμε, να φτάσουμε σε τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά λύσης που να μην μπορεί να παρεμβαίνει. Έρχεται μετά το αντεπιχείρημα, μα ποια χαρακτηριστικά είναι τέτοια που μπορούν να αναγκάσουν αυτό το κράτος να συμπεριφερθεί στη βάση της νοημότητας. Και γίνεται ένα μεγάλο debate τώρα εκεί. Ναι. Τι κάνουμε? Και έβαλε και μια θέση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρόεδρε. Δεν πάμε πίσω στις συνομιλίες αν δεν εκτονωθεί αυτή η κατάσταση. Και το ερώτημα προεκτείνεται. Να πάμε πίσω αν τελειώσει και αυτή η κρίση? Και πώς πάμε πίσω? Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να πάμε πίσω εάν εξακολουθεί να υφίσταται αυτή η εμπόλεμη κατάσταση. Φεύγει αυτό. Πώς θα πάμε σε διαπραγματεύσεις όταν έχουμε πολεμικά πλοία έξω από τα χωρικά μας? Εγώ σας πω ένα βήμα παρακάτω. Εκτονώνεται. Αλλά δεν γίνεται γεώτρηση. Έφυγε το τρυπάνι και έρχεται σε μεταγενέστερο στάδιο. Και έχουμε ένα διάστημα μέχρι τον Οκτώβριο που δεν θα γίνουν γεώτρησεις. Ναι. Εκεί ο στόχος μας είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
Θεωρώ ότι ο στόχος πρέπει να είναι η επανέναρξη των δύο διαπραγματεύσεων, αλλά σίγουρα πάνω σε μια σωστή βάση και με τις κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέπουν την πραγματική συζήτηση και τη σωστή διαπραγμάτευση. Χωρίς κανένα τρόπο το φυσικό αέριο να συνδεθεί με όλη αυτή την προσπάθεια. Πιστεύω αυτό θα είναι τεράστιο λάθος από πλευράς μας, εάν καταφέρει η Τουρκία να πετύχει αυτόν τον στόχο. Δηλαδή, τι θέλει η Τουρκία, να σταματήσουν οι έρευνες και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Που είναι η πάγια επιδίωξη της Τουρκίας, θέλει πάγωμα των ερευνών και θεωρώ ότι αυτή η πολιτική του κανονιοφόρου, των απειλών, του εκφοβισμού, έχει αυτόν τον στόχο. Αλλά θέλω να τονίσω το εξής. Ακόμα και σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού με τα καλύτερα δεδομένα, με αυτά που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, θα εξακολουθεί να υπάρχει η αμφισβήτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Δεν υπάρχει τίποτε μέχρι σήμερα στις συζητήσεις του Κυπριακού που διασφαλίζει στην Κυπριακή Δημοκρατία ότι θα γίνουν αποδεκτά τα σύνορα της δικής μας ΑΟΣ όπως εμείς την καταλαβαίνουμε. Αντίθετα, η Τουρκία διατηρεί τις θέσεις της, διεκδικεί το 60% της ΑΟΣ. Διαπραγμάτευση με την Τουρκία για καθορισμό αυτού. Μα δεν είναι αυτό που έχει συζητηθεί και έχει συμφωνηθεί. Είναι στις λεπτομέρειες εισαγωγικά που θα μείνει σε κρεμότητα αυτό το θέμα. Μετά τη λύση του Κυπριακού, μετά την αρχική συμφωνία, τη στρατηγική συμφωνία. Άρα τα ίδια προβλήματα θα τα βρούμε μπροστά μας και προβλήματα που ενδεχομένως να μας οδηγήσουν σε μια εκ νέου δυστυχώς ένταση και σύραξη σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζητούμενο. Άρα θεωρώ αυτά τα θέματα πρέπει να ξεκαθαριστούν πριν να καταλήξουμε σε λύση του Κυπριακού. Αυτό που δεν πρέπει να επιτρέψουμε είναι αυτό που επιδιώκει και η Τουρκία. Να διασυνδεθεί, να μπαίνει όρος δηλαδή, το πάγωμα των ερευνών, τη συνέχιση του ενεργειακού μας προγράμματος για να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτήν την παγίδα. Πρέπει να προχωρήσουν οι ενεργειακοί μας σχεδιασμοί. Και είναι πάνω θεωρώ σε αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί χθες ακούσαμε από την κυβέρνηση ότι ομόφωνα καταδικάζουμε το τι συμβαίνει, όμως τα κόμματα διατήρησαν τις επιφυλάξεις τους ως προς τον τρόπο που διαχειριζόμαστε την κατάσταση. Οι επιφυλάξεις οι δικές σας ποιες είναι? Και ποιες είναι οι εισηγήσεις σας για αυτή την ώρα? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προέβη σε μια ενημέρωση σε σχέση με κάποιες πρωτοβουλίες που έχει υπόψη του να πάρει και μέτρα που ίδιος έχει εξετάσει, ζήτησε τις απόψεις μας. Μπορώ να πω ότι η συζήτηση σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ήταν μέσα σε έναν επικοδομητικό κλίμα. Καθώς δεν υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες σε σχέση με το ότι πρέπει να αντιδράσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις τουρκικές μεθοδεύσεις. Ένα συγκεκριμένο κόμμα είχε στην ουσία διαφωνία ή και ενστάσεις σε σχέση με συγκεκριμένα μέτρα. Θεωρώ ότι δεν είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να αναδεικνύουμε τις διαφωνίες. Θεωρώ πολύ πιο σημαντικό να επικεντρωνόμαστε σε μια συλλογική προσπάθεια έτσι ώστε. Αλλά πιστεύετε ότι υπάρχουν εργαλεία που ακόμη δεν αξιοποιήσαμε από τη φαρέτρα μας? Αυτό είναι που θέλω να δούμε. Αν υπάρχει κι άλλο περιθώριο να αντιδράσουμε. Σίγουρα πρέπει να αντιδράσουμε. Αν δεν αντιδράσουμε, αυτό θα σημαίνει το τέλος του ενεργειακού προγράμματος της Κύπρου. Αν δεν αντιδράσουμε. Αν γίνει η γεώτρηση, κύριε Παπαδόπουλε, στο 3, ναι. Θεωρείτε ότι ανατρέπεται ο ενεργειακός σχεδιασμός, παγώνει ο ενεργειακός σχεδιασμός, γκριζάρεται εκείνη η περιοχή εκεί, ή μπορεί να επιστρέψει η εταιρεία σε μεταγενέστερο στάδιο, αλλά πιο καλά προετοιμασμένη όλη η κατάσταση για να γίνει η γεώτρηση? Θεωρώ το δεύτερο. Δηλαδή, σίγουρα είναι μια αρνητική εξέλιξη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες που μπορούμε να πάρουμε και περιθώρια για να μπορέσουμε να είμαστε ίσως την επόμενη φορά πιο προετοιμασμένοι, αλλά και να προχωρήσουν και άλλες έρευνες. Και παραλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή. Το πιο σημαντικό μήνυμα που θα πρέπει να επιδιώξουμε να περάσουμε σε διεθνές επίπεδο, αλλά να μεταφέρουμε και στην Τουρκία, είναι ότι η Τουρκία απέναντι της δεν έχει μόνο την Κύπρο. Έχει την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και διαφωνώ με αυτήν την απελπισία που έχει καταπιάσει κάποιος ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αντίθετα, θεωρώ ότι υπάρχουν χώρες που θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας, που θεωρούν την Ανατολική Μεσόγειο σημαντική, χώρες όπως τη Γαλλία, την Αυστρία και άλλες χώρες που έχουν δείξει ενδιαφέρον αυτή την κρίσιμη περίοδο σε ό,τι αφορά τις απαραίτητες αντιδράσεις που πρέπει να αναλάβουμε έτσι ώστε να εμποδίσουμε αυτές τις τουρκικές μεθοδεύσεις. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το κλίμα. Θεωρώ θετικό το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση, θα ξεκινήσει η συζήτηση με δική μας απέτηση στο άτυπο Συμβούλιο των Αρχηγών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά σίγουρα δεν θα πρέπει να περιοριστούμε σε ψηφίσματα που δεν έχουν πρακτική σημασία. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μέτρα, σε αντίμετρα, σε πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι την επόμενη φορά να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί εάν δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν πρέπει κανένας να έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι αυτό θα σημαίνει το τέλος
του ενεργειακού μας προγράμματος. Πρέπει να υπερασπιστούμε τα οικονομικά μας συμφέροντα, τα εθνικά μας συμφέροντα και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μεθοδεύσεις, γιατί αυτό θα είναι και προς όφελος και για τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Νομίζω έχουμε καταγράψει την ουσία των θέσεων σας πάνω σε αυτό το ζήτημα.